Hi, Paradosakia. I hope you're all doing well, and I hope you know how much we all miss you. We're all ready for bed over here at our house, but before we do, Yaya Vula's gonna read us a story. Στα ελληνικά. Α, ήταν με την κοιλιά του φουσκωμένη. Στο δρόμο όμως, όταν περνούσε έξω από το σπίτι του, ένας κυνηγός. Και είχε, το κυνηγητικό του όπλο. Ας χτυπήσω στις γιαγιάς στο σπίτι να δούμε, λέει, τι κάνει η καημένη γιαγιά. Μπαίνει μέσα, τι να δει. Ένα λύκο και φουσκωμένο, ναι. Αμέσως κατάλαβε ο λύκος, κατάλαβε ο κυνηγός ότι ο λύκος είχε φάει τη γιαγιά. Και τι έκανε, τον πήρε, τον χτύπησε με το όπλο του, τον πήρε από το πόδι και τον έσυρε κάτω στο ποτάμι. Και εκεί άρχισε να του ανοίγει την κοιλιά και έβγαλε την κόκκινο σκουφίτσα και τη γιαγιά. Και η γιαγιά τον ευχαρίστησε και του είπε, καλέ μου κυνηγέ, σε ευχαριστώ, κόκκινο σκουφίτσα που σε αγαπάω. Και τους έσωσε. Και έτσι ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Τι? Σου άρεσε? Okay. Χάρη μου, μία φορά και ένα καιρό ήταν ένα κοριτσάκι που το λέγανε κόκκινο σκουφίτσα. Και γιατί το λέγανε κόκκινο σκουφίτσα? Γιατί είχε πάντα ένα κόκκινο παλτουδάκι και ένα ωραίο καπελάκι κόκκινο. Και γι' αυτό την ονόμασαν κόκκινο σκουφίτσα. Μία μέρα η μαμά της λέει της κόκκινο σκουφίτσας, κόκκινο σκουφίτσα, θέλει σήμερα να επισκεφτείς τη γιαγιά που μένει κοντά στο δάσος, να της πας μια ωραία σου πίτσα και ωραία κουλουράκια να φάει, γιατί είναι πολύ γριούλα η καημένη και δεν μπορεί να σηκωθεί και να πάει να ψωνίσει και να κάνει. Με κουλουράκια. Ναι. Με κουλουράκια. Ναι. Λοιπόν. Αλλά στον δρόμο που θα πηγαίνεις όμως, θα προσέχεις πολύ, γιατί είναι και ζει εκεί κοντά στα δέντρα ο λύκος. Όταν ο κακός ο λύκος. Εντάξει μαμά, λέει η κοκκινή σκουφίτσα. Επήρε το καλαθάκι που της ετοίμασε η μαμά της και προχωρούσε μέσα στο δάσος να πάει στη γιαγιά στο σπίτι. Στον δρόμο όμως που πήγαινε, να σου, ο λύκος. Κοκκινοσκουφίτσα, πού πας, της λέει ο λύκος. Η κοκκινοσκουφίτσα του απάντησε, ο καλέ μου λύκε, πάω στη γιαγιά μου και της πάω φαγητούλη να την ειδώ. Α, ωραία, λέει ο λύκος. Και έφυγε. Ο λύκος όμως ο πονηρός έτρεξε πρώτος της γιαγιάς στο σπίτι, χτύπησε την πόρτα πριν προλάβει η κόκκινο σκουφίτσα να πάει και τη φωνάζει, γιαγιά, είμαι η κόκκινο σκουφίτσα, άνοιξέ μου την πόρτα. Η γιαγιά η καημένη, άνοιξε κοκκίνο σκουφίτσα μου και έλα μέσα παιδί μου, της είπε. Ο λύκος άνοιξε την πόρτα, πήγε στο κρεβάτι, έφαγε τη γιαγιά, της πήρε τα γυαλιά, τα έβαλε στα μάτια του, ξάπλωσε μέσα στο κρεβάτι της γιαγιάς και περίμενε. Κοκκίνο σκουφίτσα έφτασε στο σπίτι της γιαγιάς. Χτύπησε την πόρτα. Γιαγιά, είμαι η κοκκίνο σκουφίτσα. Μπορώ να έρθω μέσα? Ναι, παιδί μου, είμαι λίγο κρυωμένη. Έλα μέσα, η πόρτα είναι ανοιχτή, είπε ο λύκος. Άνοιξε την πόρτα η κοκκίνο σκουφίτσα,
Επλησίασε κοντά στο κρεβάτι της γιαγιάς και της φάνηκε κάπως περίεργα. Και της λέει, «Γιαγιά, γιατί έχεις μεγάλα μάτια?» «Για να σε βλέπω καλά, κοκκίνα σκουφίτσα μου.» «Μα γιαγιά, γιατί έχεις μεγάλα δόντια?» «Α, για να...» «Με ακούς, Χάρη μου?» «Χάρη.» «Για να... έλα πιο κοντά μου, κοκκίνα σκουφίτσα, για να σε φάω καλά.» Και ξαφνικά άρπαξε την κόκκινη σκουφίτσα.